Εμείς είπαμε είναι μια πάρα πολύ καλή σειρά και πρέπει να βλέπουμε τις καλές σειρές στην ελληνική τηλεόραση, ώστε να αντιμετωπίζουμε και να παίρνουμε επιχειρήματα για να βάζουμε τα πράγματα σε τάξη, διότι το αντίπαλο αυτής της σειράς είναι αυτός εδώ. Θουκυδίδης. Ξέρετε τι λέει αυτός και αντιμάχεται τη σειρά και την κάθε σειρά. Ότι ό,τι γίνεται από πλευράς κρατών, και το λέει πεντακάθαρα μέσα ο Θουκυδίδης, και το λέει 2.500 χρόνια πριν, έτσι, από σήμερα, έχει να κάνει με τον αγώνα των πόλεων κρατών, των κάθε είδους κρατών, διαχρονικά, όχι μόνο να αξιοποιήσουν τις πηγές που έχουν πλούτος, εμπόριο, ναυτιλία, στρατός, ενόπλες δυνάμεις, δηλαδή τότε είχαν μόνο στρατό και ναυτικό, σήμερα έχουμε και την αεροπορία, όλα αυτά να συνδεθούν και να προχωρήσουν και να, ως ένα εργαλείο, στα πλαίσια μιας δημοκρατίας, γιατί ημινεί την Αθήνα και την δημοκρατική Αθήνα αυτό το βιβλίο, έτσι, του Θουκυδίδου, και στη συνέχεια, αυτό είναι το Ευαγγέλιό μας, στη συνέχεια αυτό να μετατραπεί σε ισχύ. Αυτό είναι που ζητάμε. Δεν θέλουμε η χώρα μας να γίνει μια χώρα των χίπης, όπου εμείς εδώ, κατέχοντας την πιο σημαντική γεωστρατηγική θέση από όλες όσες υπάρχουν στην Ιφίλιο σήμερα, και φυσικά με τις συγκυρίες, έτσι, να πούμε ότι εμείς αρνούμαστε το ιστορικό μας παρελθόν, εμείς αρνούμαστε την ιστορία μας και τη γεωγραφία μας και θέλουμε να κλείσουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας και να πορευθούμε σαν χίπης, πραγματικά, στη σημερινή εποχή. Αυτό θα ήταν γελίο καταρχήν για μας και προσβολή για τους προγόνους μας και για όσους έκαναν τα αδύνατα δυνατά, έχισαν το αίμα τους για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι. Και αυτό δεν οφείλεται σε κάποιον έτσι αόριστο κατηγορικά, σαν έναν εχθρό, σε μια κατηγορία είσαι εθνικιστής. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα ξεπεράσουμε. Πρέπει να δούμε τους όρους όλους αυτούς που σε κάποιους αρέσουν, σε κάποιους δεν αρέσουν, σε κάποιους δημιουργούν προηγούμενα, σε κάποιους δημιουργούν ενοχικά σύνδρομα υπό νέα προοπτική και να τα αναδιατάξουμε, να τα μελετήσουμε και να τα ξαναβάλουμε στην επιφάνεια, να τα φέρουμε στην κοινωνία μας, στην πραγματικότητα, στην καθημερινότητα και μέσα από αυτά να διαπιστώσουμε ότι δεν είναι τίποτε άλλο παρά η συνέχεια μιας πολιτικής που ξεκίνησε εδώ στην Ελλάδα για πρώτη φορά, από την αρχαία Αθήνα, ουσιαστικά συστηματοποιήθηκε και πάνω σε αυτή στηρίχτηκαν και χτίστηκαν όλες οι μεγάλες δυνάμεις που εμφανίστηκαν στη συνέχεια στην πορεία της ιστορίας. Γι' αυτό λοιπόν, όταν βλέπουμε τέτοιου είδους εκπομπές που προσπαθούν να μας δαιμονοποιήσουν αυτές τις διαφορές, πρέπει να τις δούμε και να πούμε ότι όντως, ναι, έτσι έγινε. Διότι όταν αυτή η κοινωνική ομάδα, η οποία αντελήφθη, η ομάδα των Ελλήνων, η εθνική ομάδα των Ελλήνων, αντελήφθη ότι πλέον είναι σε θέση να διεκδικήσει τα συμφέροντά της, περισσότερο και με τα όπλα έναντι του δυνάστη, ο οποίος την είχε αναγκάσει, την είχε θέσει εκτός του περιθωρίου της ιστορίας, αυτό είναι θετικό να γίνεται. Διότι αυτό συμβαίνει, αν το δούμε προσωπικά, στον καθένα από μας. Δηλαδή, σύμφωνα με την αυτή τη λογική, θα πρέπει όλοι μας και όλες μας, με αυτή τη λογική, έτσι, αν κάνουμε με την αντιστροφή και δούμε κατά αναλογία το κράτος που είναι το πρόσωπο, ο ιδιώτης, έτσι, ο άντρας και η γυναίκα, θα πρέπει όλοι να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά, ακόμα και όταν ο άλλος σου γίνεται επιθετικός και μπαίνει μέσα στο σπίτι σου και σε κλέβει και σου κάνει και σου δείχνει ή προσπαθεί να έχει μια επιθετική συμπεριφορά απέναντί σου, τι θα του πεις? Θα θελήσεις να μεταφέρεις, να χρησιμοποιήσεις την ισχύ που έχεις. Ουε και αλίμονο αν δεν έχεις ισχύ. Την οποιαδήποτε ισχύ. Και αν αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κράτος που μας προστατεύει, ποιο είναι το υπερκράτος που προστατεύει τα μικρά κράτη? Δεν υπάρχει. Άρα αυτές οι ομάδες έπρεπε στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης, στο πλαίσιο αυτής της επιθετικότητας την οποία είναι ίδιον του εαυτούς τους, που το έκαναν μόνο και μόνο για να αποκτήσουν περισσότερη ή μεγαλύτερη ισχύ, να κάνουν τη ρήξη και μέσα από αυτή τη ρήξη γίνονται όλες οι μεγάλες επαναστάσεις, όλες οι μεγάλες εξεγέρσεις, οι οποίες έχουν γραφτεί με χρυσές σελίδες ή όχι αν θέλετε, στο πλαίσιο της ιστορίας. Ας αφήσουμε λοιπόν αυτό το κομμάτι για τα ξεχασμένα Βαλκάνια και θα επανέλθουμε κάποια άλλη στιγμή. Για να πάμε λοιπόν
στον επόμενο χάρτη για να δούμε τι συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο. Και στο σημείο αυτό πρέπει να σας πω ότι για όσους και όσες θέλουν να παρακολουθήσουν από κοντά κάθε Τετάρτη τις τελευταίες εξελίξεις οι οποίες συμβαίνουν και πολλές φορές τις αναλύουμε πριν ακόμα αυτές συμβούν, μπορεί να έλθουν 7 με 9 στη φιλόξενη αίθουσα της Αλός να παρακολουθήσουν το μάθημα της ιστορίας του Πελοποννησιακού Πολέμου, παύλα γεωπολιτικής ανάλυσης, αλλά πάντοτε μέσα από τα κείμενα του Θουκυδίδη, και νωρίτερα, 5-7, το μάθημα της ιστορίας, όπου εκεί με πολύ παραστατικό τρόπο, με τη χρήση PowerPoint και άλλων σύγχρονων βοηθημάτων, εισάγουμε τον μαθητή και την μαθήτρια σε έναν εικονικό κόσμο, όπου βλέπει μέσα από το PowerPoint μαχές, διαγράμματα, χάρτες, αυτό κάνουμε βέβαια και στο 7-9 έτσι, και έτσι προσπαθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να φέρουμε την ιστορία, να την κάνουμε κτήμα. Γιατί η ιστορία είναι η πηξίδα μας από το παρόν μέσα στην άγνωστη θάλασσα που μας οδηγεί στο μέλλον. Και πρέπει η πηξίδα να είναι πολύ καλά ρυθμισμένη, άρα θέλει καλή ανάλυση της ιστορίας, ούτως ώστε να μην χαθούμε. Αυτό είναι το μοναδικό μας όπλο, εντός εισαγωγικών, που έχουμε, διότι ξέρετε η γλώσσα μας, η ελληνική, χρησιμοποιεί δεκάδες πολεμικές εκφράσεις, κρυμμένες μέσα στην καθημερινότητα, αποδεικνύοντας ότι εμείς, επειδή είμαστε, αν θέλετε, και οι εκφραστές του αγωνιστικού πνεύματος, το πολεμικό πνεύμα, αγώνα σημαίνει πόλεμος, έτσι. Άλλη μια απόδειξη. Είμαστε εκείνοι που πρέπει να δώσουμε και τις κατευθύνσεις και αν θέλετε να προσανατολίσουμε τον κόσμο, εμείς ως Έλληνες, έτσι, σε μια νέα εποχή. Διότι όλος ο κόσμος, ειδικά η Ευρώπη, τι ωραίο σύνθημα έτσι όλοι μας, το όλοι οι Έλληνες, όλος ο κόσμος έχει στρέψει το ενδιαφέρον του πάνω σε αυτή τη γωνιά της Ευρώπης και περιμένει να δει τι θα κάνουν οι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Αυτό περιμένουμε και εμείς από σας. Να δράσουμε, όχι να αντιδράσουμε. Αυτό σημαίνει πρωτοβουλία στην ενέργεια, στον αγώνα μας. Φίλοι και φίλες, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτή τη στιγμή, δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι το οποίο σε γενικές γραμμές δεν έχει πάρει την βαρύτητα από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, γιατί όπως όλοι και όλες γνωρίζετε, στην Ελλάδα αυτό που ενδιαφέρει πρωτίστως τον κόσμο είναι να μάθει το τι συμβαίνει στην πολιτική σκηνή, τι συμβαίνει στην οικονομία, τα γνωστά και τετριμένα, και έτσι όμως χάνει την ευκαιρία, τη μοναδική ευκαιρία να πάρει μεγαλύτερη εμψύχωση, να ανέβει το ηθικό του ανάστημα, να αντιληφθεί ότι η Ελλάδα μπορεί με να είναι μικρή και με προβλήματα, αλλά ουσιαστικά είναι μια δύναμη η οποία όταν υπάρχουν οι κατάλληλες ευκαιρίες και συγκυρίες, τότε ήθιστε να παίρνει εκείνες τις αποφάσεις που πραγματικά κάνουν άλματα, το άλμα που μιλούσαμε σε προηγούμενες εκπομπές για το μέλλον. Τι έχει συμβεί? Εδώ και μια εβδομάδα περίπου υπάρχει μια κλειστή άσκηση που διεξάγεται σε ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, από το Αιγαίο δηλαδή, μέχρι την Κύπρο, νοτίως της Τουρκίας, νοτίως του Καστελορίζου. Αυτή φέρει την κωδική ονομασία Noble Dina. Τι το ιδιαίτερο έχει? Συμμετέχουν 3 χώρες. Ελλάς, Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ. Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ. Τι το ιδιαίτερο έχει αυτή η άσκηση? Πολεμικά πλοία από το πολεμικό ναυτικό της Ελλάδος, ένα καταδρομικό και ένα εντροπιλικό του αμερικανικού ναυτικού, πολεμικά πλοία από το Ισραήλ, συμμαχητικά τα οποία απογειώθηκαν από βάση στην Κρήτη, πραγματοποίησαν μια άκρος απόρριτη άσκηση όσον αφορά το σενάριο και την υποδομή, και αυτή η κλειστή άσκηση έχει θέσει εκτός την Τουρκία. Και ξέρετε κάτι, είναι η δεύτερη φορά που συμμετέχουμε σε αυτή, με ειδική πρόσκληση των Ισραηλινών, έτσι
Η Ελλάδα κλήθηκε, είπε ναι και πέρσι συμμετάχαμε για πρώτη φορά και φέτος είναι αυτό που λέμε το πολεμικό ναυτικό. Χρησιμοποιείται, γιατί ήδη γίνεται αυτό, ως εργαλείο άσκησης εξωτερικής πολιτικής. Αυτό είναι ευτύχημα και συνάδει ακριβώς με την θουκυδίδια άποψη του κράτους. Πράγματι, εμείς, χωρίς να έχουμε την υπερβολική αυτή στρατιωτική ισχύ που απαιτείται για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της Τουρκίας απέναντι του ελληνισμού από την Κύπρο μέχρι τη Θράκη, γιατί είναι πολύ μεγάλο το εύρος, στηριζόμαστε σε συμμαχίες οι οποίες τι κάνουν. Προσέξτε, αυτές τις μέρες που γινόταν η άσκηση, ήταν η Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία, συνομιλούσε με τον Ερντογάν για θέματα που έχουν σχέση με τη Συρία, το Ιράν, και εκεί παίχθηκε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Αυτά όμως θα τα πούμε αναλυτικά μεθαύριο στην αίθουσα της Αλός, όπου θα αναλύσουμε εκτός των άλλων τον Πελοποννησιακό πόλεμο και τις τελευταίες εξελίξεις. Γι' αυτό σας λέω, είναι κρίμα να απέχετε από μια τέτοια πρώτης μορφής και πρώτης τάξεως πληροφόρηση για το τι γίνεται και το τι μέλη γενέστε στην Ανατολική Μεσόγειο. Εμείς φροντίζουμε εσάς που μας ακολουθείτε στα μαθήματα και μπορείτε τώρα να πάρετε τηλέφωνο, τώρα να πάρετε τηλέφωνο και να κλείσετε θέσεις, να μας δείτε μια φορά μεθαύριο και αν θέλετε το συνεχίζετε, για να αντιληφθείτε πώς παίζεται ακριβώς το παιχνίδι. Εμείς αναλύουμε και τους κανόνες αυτού του παιχνιδιού, γιατί πρόκειται περί στρατηγικού παιγνίου. Έτσι λοιπόν, η ελληνική σημαία μαζί με την αστερόουσα και τη σημαία του Ισραήλ στα πολεμικά πλοία διεξάγουν ειδικές ασκήσεις, οι οποίες, από ό,τι λένε, αλλά βλέπετε, αυτά είναι απόρριτα και δεν μπορούν να υποθούν, παρά μόνο υποθέσεις μπορούν να υπάρξουν, σειρά ασκήσεων που στόχο έχουν να προστατέψουν τα πετρελαϊκά ενεργειακά συμφέροντα, φυσικό αέριο δηλαδή και πετρέλαιο, που θα χρησιμοποιηθούν από την περιοχή, από τις χώρες αυτές, την Ελλάδα και το Ισραήλ, την Κύπρο και το Ισραήλ. Η Κύπρος δεν μετέχει, έτσι, μια κλειστή άσκηση, έτσι, ούτως ώστε αν κάποιος τρίτος, βλέπε Τουρκία δηλαδή, αλλά δεν το λέμε, θελήσει να απειλήσει μια εξέδρα, παραδείγματος χάρη, έναν αγωγό, κάποια άλλη εγκατάσταση κρίσιμης σημασίας, τότε όλοι αυτοί θα φροντίσουν να δράσουν και να απομονώσουν την περιοχή από οποιαδήποτε εχθρική υποβολή. Παράλληλα, όπως μόνο η μπλογκόσφαιρα είναι σε θέση, και μπράβο σε όλα τα μπλοκ που έχουν ασχοληθεί, συγχαρητήρια, με αυτά τα θέματα, διότι είναι ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσεις να πάρεις τη γνώση που μερικές φορές χρησιμοποιείται κατά το δοκούν, άλλες φορές για παραπληροφόρηση. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι στις πιο πολλές περιπτώσεις η μπλογκόσφαιρα είναι εκείνη που βοηθά να αποκαλυφθούν πράγματα τα οποία μένουν κρυφά. Σε αυτό λοιπόν το παιχνίδι των ειδήσεων υπήρξαν αρκετές πληροφορίες που δείχνουν ότι έχει κλειστεί ακόμα και στρατιωτική συμμαχία με συγκεκριμένους όρους, έτσι, μεταξύ της Κύπρου και του Ισραήλ, που όλα σχετίζονται με το αυξημένο ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών για το ενεργειακό στην Ανατολική Μεσόγειο. Γιατί από εδώ και μπρος, όπως έχουμε πει στα μαθήματα, η χώρα μας θα αρχίσει να ανεβαίνει αργά αλλά σταθερά. Και μόλις περάσουν μερικοί μήνες, και δεν κάνουμε ασυγχώρητα λάθη, το τονίζω, στην πολιτική σκηνή, γιατί πρέπει να γνωρίζετε ότι όλα αυτά είναι απόρρια του αρχαίου ρητού συν Αθηνά και Χυρακίνη, όπου η Αθηνά, η μηχανοκίνητη Αθηνά, ο απομηχανής θεός, είναι οι δρόντες, οι οποίοι, οι στρατηγικοί δρόντες που μας υποστηρίζουν, αλλά πρέπει και εμείς να μην κάνουμε ούτε πεδαριώδη λάθη, ούτε τραγικά σφάλματα, ούτε από υπερβολική εξάρτηση να σηκώσουμε τα χέρια και τα πόδια και να πούμε είμαστε μαζί σας, κάντε μας ό,τι θέλετε. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Ο μέγας δάσκαλος του Κιδίδης τα έχει ξεδιαλύνει με τον Ι και με το Σίγμα. Γι' αυτό σας λέω, ελάτε την Τετάρτη να πάρετε μια πρώτη γεύση, θα έχουμε μια πάρα πολύ ωραία ομιλία. Παράλληλα θα αναφερθούμε και στις επιχειρήσεις των Αθηναίων στις Σιρακούσες, ένα εκπληκτικό κεφάλαιο, πώς οι Αθηναίοι έκαναν μια από τις πιο καλά σχεδιασμένες και κακά εκτελεσμένες εκστρατείες που κατέληξαν στην καταστροφή. Και εκεί πάνω βγαίνουν πάρα πολλά χρησιμότατα
διαχρονικά συμπεράσματα.